Θα ξεκινήσουμε όμως με μία είδηση που για το 2016, εντάξει, δεν είναι, μας προειδεάζει και για τα καλύτερα. Για τα μηνύματα του Μητροπολίτη Αμβροσίου βεβαίως θα μιλήσουμε, τα οποία έγιναν, τα ανάρτησε μάλλον στο ιστολόγιο του. Και αναρωτάτε μήπως έφτασε η εποχή του Αντίχριστου λόγω, κάνει και κάποιες αναφορές βέβαια στο σύμφωνο συμβίωσης. Τι συμβαίνει, Πέπη? Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης επανήλθε λοιπόν μετά από τις γιορτές των Χριστουγέννων, αφού τάραξε τα νερά, όπως θυμόμαστε όλοι, μέσα στον Δεκέμβριο. Ξεκίνησε ξανά αυτόν τον αγώνα του, όπως ο ίδιος τον χαρακτηρίζει, την αγωνιστική του δράση. Και μάλιστα αυτό το οποίο είναι το κυριότερο, μπορώ να πω, είναι ότι αφήνει εχμές για την επίσημη θέση της Εκκλησίας και για τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος κατά την άποψη του Σεβασμιότατου δεν έχει αντιδράσει όπως τουλάχιστον θα αναμενόταν στην υπόθεση του Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης, αλλά και άλλων ζητημάτων που αφορούν τη χριστιανοσύνη, που πλήττεται κατά την άποψη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Γαλλίας, ο οποίος ανέφερε σε μια ανάρτησή του στο προσωπικό του ιστολόγιο, προχθεσινή ανάρτηση, πως φοβάται ότι έχει έρθει η εποχή του Αντιχρίστου, σημειώνοντας και το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης, αλλά και άλλα, γεγονότα τα οποία κατά την άποψή του συνηγορούν σε αυτό. Χθες πάντως, κατά τη διάρκεια της Θείας Δοξολογίας για τον εορτασμό των Θεοφανίων, πριν την κατάδυση του Δημίου Σταυρού στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Φανερωμένης εντός στο Αίγιο, λειτουργήσε ο Σεβασμιότατος, αναφέρθηκε σε όλη αυτή την τελευταία του δράση, τονίζοντας το εκκλησίασμα πως δεν είμαι τρελός, κάνω όμως τον τρελό, μήπως και τραβήξω την προσοχή και μάθει ο κόσμος την επίσημη θέση της Εκκλησίας, μιας και αυτή σιωπά. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο σκοπός του Σεβασμιότατου. Προφανώς ο ίδιος θεωρεί πως με αυτόν τον τρόπο θα τραβήξει την προσοχή, όπως είπε και ο ίδιος, και θα γίνουν γνωστές οι επίσημες απόψεις της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας, μιας και η Αρχιεπισκοπή σιωπά κατά τον ίδιο. Δηλαδή, σαν να υποκαθιστά, αν μπορώ να πω έτσι, την επίσημη Εκκλησία. Mm-hmm. Πάντως, προκαλεί για ακόμα μια φορά να θυμίσουμε και στους τηλεθεατές μας, για όσους τουλάχιστον δεν είχαν ενημερωθεί, ότι στο Αίγιο χτύπησαν οι καμπάνες πένθυμα την ημέρα της ψηφοφορίας του Συμφώνου, έτσι δεν είναι? Την προηγούμενη, που περνούσε από επιτροπές στη Βουλή το Σύμφωνο, τέλος πάντων το νομοσχέδιο αυτό, και την ημέρα που το νομοσχέδιο ψηφιζόταν στη Βουλή. Χτύπησαν. Βέβαια δεν χτύπησαν όπως αναμενόταν όλη την ημέρα, αλλά τελικά διήρκησε όλο αυτό γύρω στη μισή ώρα, καθημερινά. Και πρέπει να σημειώσω ότι υπήρξαν και ενορίες που τελικά δεν, ειδικά σε χωριά που δεν, προφανώς οι ιερείς και τα εκκλησιαστικά συμβούλια ίσως να μην ήθελαν να προκαλέσουν τόσο το εκκλησίασμα, γιατί αντιλαμβάνεσαι, ειδικά σε μικρά χωριά, όταν ακούς μια καμπάνα να χτυπά πένθυμα, και επειδή δεν είναι όλοι σε θέση να ενημερώνονται αυτά, άμεσα όπως ενημερωνόμαστε εμείς, ίσως να υπήρχε και κάποια αναστάτωση. Οπότε γι' αυτό το λόγο υπήρξαν και χωριά, κατά τις δικές μας πληροφορίες, που τελικά η καμπάνα δεν χτύπησε πένθυμα. Mm-hmm. Πάντως η τοπική κοινωνία θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητώνται αυτή την περίοδο στην περιοχή σας, και τη στάση που κρατά ο Μητροπολίτης για το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται. Βέβαια, συζητήθηκε περισσότερο την περίοδο με τις πένθυμες καμπάνες. Ήταν κάτι το οποίο το ακούσαμε όλοι και αντιλαμβάνεσαι πως εν μέσω χριστουγεννιάτικων γιορτών, όταν ακούς από τα μεγάφωνα του Δήμου χριστουγεννιάτικη μουσική και ακούς και τις καμπάνες να χτυπούν πένθυμα, ήταν ένα σκηνικό κάπως σουρεαλιστικό, μπορώ να πω, και συζητήθηκε έντονα. Κοίταξε, απόψεις διήστανται όμως. Δεν μπορώ να πω. Υπάρχει κόσμος ο οποίος καταφέρεται κατά των δηλώσεων Αμβροσίου. Υπάρχει και κόσμος που τον υποστηρίζει όμως και υπερασπίζεται τις ιδέες του και συμφωνεί. Πάντως ήταν μια καλή αφορμή για να συζητηθεί το όλο θέμα, mm-hmm. να μην περάσει δηλαδή έτσι στα ψηλά. Και αν ήταν ο στόχος αυτός του Σεβασμιότατου, που τουλάχιστον σε προσωπική επικοινωνία που είχαμε μας είχε πει πως αυτός είναι ο στόχος του, το πέτυχε. Νομίζω πως τον πέτυχε. Μάλιστα.